Με τρεις κοινωνικές δράσεις, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνική ματιοθήκη και αγώνα στις αελεχενών με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων. Στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες εκπρόσωποι του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας, απευθύνθηκε κάλεσμα για τον αυριανό αγώνα μπάσκετ μεταξύ της αελεχενών και της Νίκης Προαστίου, όπου θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολείου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, ωστόσο, αναπτύσσει διαρκώς δράσεις μέσα από τις δομές του για την αντιμετώπιση των περιστατικών ακραίας φτώχειας που συνεχώς αυξάνονται. Μία από αυτές τις δομές είναι και η κοινωνική ματιοθήκη. Για μια ακόμα φορά, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης Πρωτοπορεί έχει κάνει δράσεις που δεν γίνονται σε σχεδόν πουθενά αλλού. Γι' αυτό και έχει πάρει και τα εύσημα, όπως έχουμε ξαναπεί, από την περιφέρεια και από τη διαχειριστική της Δυτικής Ελλάδος. Η ματιοθήκη, δεν ξέρω, μόνο σε πολύ μεγάλους δήμους πιθανόν να υπάρχει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Λειτουργεί στο Δημαρχείο της Ανδραβίδας. Θα σας πούν πολύ περισσότερα τα κορίτσια εδώ του Κέντρου Κοινότητας. Και επίσης το Κοινωνικό Παντοπολείο έχει πολύ μεγάλες δράσεις και στο μέλλον θα έχει ακόμα μεγαλύτερες. Εγώ θα σας μιλήσω για την πρόσκλησή μας σε ευπαθείς ευάλωτες ομάδες με σκοπό να έρθουν στην κοινωνική ματιοθήκη του Δήμου, όπου θα λειτουργήσει από την Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη στο Δημαρχείο της Ανδραβίδας, από τις 10 το πρωί έως τις 12, όπου μπορούν συμπολίτες μας, συνδημότες μας που είναι σε ευπαθείς ομάδες κοινωνικά, να έρθουν να πάρουν ρούχα, τα οποία εννοείται ότι θα τα διανύμουμε δωρεάν για όλους όσους το έχουν ανάγκη. Να πούμε ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά και ότι ευελπιστούμε να έχει συμμετοχή και να μπορέσει ο κόσμος πραγματικά να ωφεληθεί μέσα από αυτό. Είναι μια δράση και αυτή στα πλαίσια της ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, καθώς και τον κύριο Χαμουζά που στηρίζει με την πρωτοβουλία του δικές μας δράσεις.